θα είχε επιπτώσεις οι οποίες τα 400 εκατομμύρια, 411 εκατομμύρια θα ξεπερνούσαν τα 550 εκατομμύρια. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς τον Ιούνιο του 2015 γνωρίζοντας τις επιπτώσεις που θα έχει στον αγροτικό χώρο το κομμάτι αυτό της φορολόγησης, φέρνουμε τη ρύθμιση, απαλλάσσουμε τα μέχρι 12.000 ευρώ του τέστην από τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ των ενισχύσεων, 2,2 εκατομμύρια ευρώ πάνε στους αγρότες χωρίς καμία φορολόγηση, μόνο τα οι 400.000 ευρώ. Κύριε Υπουργέ, άρα λοιπόν αυτό φέρνει ως αποτέλεσμα, αφήστε με σας παρακαλώ, θα το ολοκληρώσετε τη σκέψη, αλλά να βάλουμε κάποια θέματα. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου αυτή. Βεβαίως. Φέρνει ως αποτέλεσμα να πληρώσουν το 2014 187 εκατομμύρια συν 40 προκατεβολή γύρω στα 220. Τα ίδια χρήματα θα πληρώσουν εφόσον υπάρξει το ίδιο εισόδημα δηλωθεί, θα πληρώσουν και το 2016 και το εισόδημα του 2015. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι σε εκκρεμότητα, είναι αυτά που συζητάμε, δεν είναι της ώρας ζήτημα. Του χρόνου τέτοιο καιρό που θα έχουμε τις επιπτώσεις του στοιχών ρύθμισης που ακολουθεί, τότε θα τα δούμε. Άρα λοιπόν ας αφήσουμε το φορολογικό στην άκρη και να μην το βάζουμε σε αυτή τη διαδικασία. Να σας ρωτήσω όμως αυτό ακριβώς το σημείο. Ισχύει ότι σήμερα οι σφορές που πληρώνει ο αγρότης στον χρόνο για σύνταξη και υγεία ήταν 940 ευρώ και θα πάνε 1540. Πάμε λοιπόν τώρα. Είναι μια αύξηση 60%. Μπορούν να την πληρώσουν οι φτωχοί αγρότες αυτή την αύξηση? Δεν σας λέω ότι μπορούν. Σας λέω ότι έχουμε μια πραγματικότητα μπροστά μας την οποία πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Ναι, αλλά και η πραγματικότητα είναι αυτό που λέτε. Δεν μπορούν. Θα σας πω και στο ασφαλιστικό δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα σας πω διότι ακούγονται. Κοινό θέμα είναι. Ακούγονται τριπλάσια, τετραπλάσια νούμερα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Και είναι πολύ απλά γιατί μιλάμε για μια βασική σύνταξη αυτή των 450 ευρώ που ουσιαστικά και ακόμα και με τη λογική του εισοδήματος να την πάμε. Μην ξεχνάτε ότι πάνω από το 85-90% των αγροτών δηλώνουν εισόδημα, καθαρό εισόδημα, κάτω από 5.000 ευρώ. Άρα λοιπόν την οποιαδήποτε επίπτωση στο φορολογικό, στο ασφαλιστικό τώρα που συζητάμε, θα τη δούμε μόνο σε αυτή την παράμετρο. Δηλαδή την ευρεία, διότι όντως αυτό είναι το εισόδημά τους, γιατί έχουμε υψηλό κόστος παραγωγής. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, μιλάμε πάντα για το καθαρό εισόδημά τους. Άρα λοιπόν πάμε σε αυτό το καθαρό εισόδημα. Σε αυτό το καθαρό εισόδημα, όντως αυτά που τώρα πληρώνουν είναι τα 940 και στη διαδρομή των 4-5 χρόνων θα πάνε στα 1540. Όντως θα υπάρχει αυτή η αύξηση. Αυτό είναι η ερμηνεία της πρότασης που έχουμε σήμερα. Όμως στη συζήτηση, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εγώ δεν είμαι ο υπουργός ο οποίος χειρίζουμε τα συγκεκριμένα συζητήματα, είναι υπόθεση συναδέλφου και η οποία βεβαίως είναι υπόθεση της κυβέρνησης. Εννοείται ότι δεν χειρίζεται όλοι τα οικονομικά το όλοι να αγροτών. Τη στηρίξουμε. Άρα λοιπόν οι διαπραγματευτές, μισό λεπτό, αυτό που λέτε, λέτε δεν το χειρίζομαι, υπάρχει ένα ζήτημα. Βάζετε το θέμα ότι δεν χειρίστηκαν σωστά το θέμα των αγροτών όχι, στη συνολική διαπραγμάτευση. Όχι, όχι προς Θεού, καμία, όχι. Καμία, ούτε καν. Πέστε, τι λέτε. Ούτε καν. Απλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι αρμοδιότητα άλλου υπουργού, όμως είναι θέμα της κυβέρνησης. Και εγώ ως μέλος της κυβέρνησης καταθέτω τις απόψεις μου και το ξέρουν οι αγρότες πώς τους υπερασπίζουμε σε αυτή την προσπάθεια. Ομολογώ και το έχω πει ότι υπάρχουν επώδυνες επιπτώσεις από τη συμφωνία. Τι να κάνουμε όμως να διακινδυνεύσουμε τόσα άλλα πράγματα? Έτσι λοιπόν λέμε ότι σταδιακά η εφαρμογή, έχουμε ήδη επεξεργαστεί και πρόταση η οποία θα λέει να υπάρχει μια οροφή σε φορολογικό, σε ασφαλιστικό. Να το δούμε πάντως, να ξέρουν οι αγρότες ένα πράγμα, ότι σε αυτή την πορεία όσον αφορά το ασφαλιστικό, η λιγότερο, αυτοί που λιγότερο θα, λιγότερα βάρη θα έχουν, θα είναι οι αγρότες. Θα υπάρχει ειδική μέρημνα. Τώρα βεβαίως, επειδή ξαφνικά υπάρχει αυτή η εξομοίωση, πάνε από το 7% στο 20%, είναι ένα θέμα. Όμως, το επαναλαμβάνω και πάλι, όταν το 85% του προϋπολογισμού του ΟΓΑ καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό,
αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μάλιστα, Μαρία, κάτι ήθελες να ρωτήσεις. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργέ, καλή σας μέρα. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε καλέσει σε διάλογο τους αγρότες στο Υπουργείο. Οι ίδιοι δηλώνουν ότι εσείς ήσασταν αρμόδιος, θέλουν να μιλήσουν με τον Πρωθυπουργό από τη δικιά σας την πλευρά, στη διαπραγμάτευση την οποία θα κάνετε με τους δανειστές. Πώς θα τους υπερασπιστείτε, ποια είναι η κόκκινη γραμμή η οποία θα βάλετε, πώς θα βοηθηθούν ουσιαστικά. Έχετε μιλήσει ότι με την τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων ωφελούνται οι ίδιοι αγρότες. Ή θα θέσετε στη διαπραγμάτευση, για παράδειγμα, να υπάρχει ο κατακύριο επάγγελμα αγρότες να έχει μια ευνοϊκότερη μεταχείριση. Οι αγρότες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Πώς θα μπορέσει να μαζευτεί μέσα σε εισαγωγικά αυτή η κατάσταση. Τι είναι αυτό δηλαδή που θα τους πείτε και θα μπορέσουν αυτοί να φύγουν από τους δρόμους, να κατέβουν στο Υπουργείο, να συζητήσουν μαζί σας και να σας βοηθήσουν στη διαπραγμάτευση την οποία θα κάνετε. Τι είναι αυτό το κάτι που θα τους πείτε για να μπορέσουν να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Όλα αυτά που είπατε τα έχουμε συζητήσει επανειλημμένα με τους αγρότες και οπωσδήποτε ζητήματα που έχουν ιδιαίτερα και με το κόστος παραγωγής που είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα και εκεί πρέπει να στραφούμε και ιδιαίτερα με το ζήτημα των βιβλίων εσόδων-εξόδων θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι σε αυτή την ιστορία πλέον οι αγρότες θα είναι οι κερδισμένοι, για τον απλούστατο λόγο, μόνο και μόνο οι πληρωμές του 23% του ΦΠΑ εσροών είναι ένα ζήτημα που αν κρατήσουν βιβλία εσόδων-εξόδων θα το συμψηφίσουν, δεν θα μείνει στο κενό δηλαδή σε βάρος των αγροτών. Υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά την φορολογία, όπου πραγματικά με διάφορα σενάρια που έχουμε αφορολόγητο. Θα ισχύσει αυτό για τις επιδοτήσεις στο αφορολόγητο? Αφορολόγητο θα το ζητήσουμε στη διαπραγμάτευση. Εγώ σας είπα ποια είναι η εικόνα η σημερινή. Επίσης θα δούμε τι γίνεται με το μεροκάματο του αγρότη. Εγώ να εξαγγείλω και έτσι σε εσάς ότι το εργόσιμο πλέον από εδώ και πέρα θα είναι ό,τι εργασία γίνεται στον αγροτικό χώρο θα πληρώνεται με εργόσιμο. Που σημαίνει από τη μια μεριά θα υπάρχει αναγνώριση των συγκεκριμένων δαπανών, από την άλλη θα υπάρχει ένα βασικό έσοδο στον ΟΓΑ από την χρήση του εργοσίμου που θα ανασάνει λίγο τον ΟΓΑ στην οικονομική κατάσταση που βρίσκεται. Όλα αυτά είναι στοιχεία ζητήματα τα οποία τα έχουμε έτοιμα, περιμένουμε τη σχετική διαπραγμάτευση. Κύριε Υπουργέ, θα παρακολουθούμε το θέμα όλη αυτή τη βδομάδα, την εξέλιξή του, και σας καλούμε να είστε και εσείς σε όλη αυτή την ιστορία, να επικοινωνούμε και πάλι όλες αυτές τις μέρες, να δούμε πώς εξελίσσεται. Το ξέρετε, είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε. Προσπαθώ να είστε καλά. Απλά να πω ότι η επικοινωνία αυτή από τη δική μας πλευρά, μάλιστα, θα γίνει. Ωραία. Και στους τόπους που κινητοποιούνται. Βεβαίως, οι αγρότες. Βεβαίως. Θα πάμε σε όλη την περιφέρεια. Καλή για να κουβεντιάσουμε μαζί τους. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σηκωθείς. Βέβαια, πού το έλα. Κάτσε κάτω όμως. Μη σηκώνεσαι εσύ, διότι τώρα μου το φύλαγε. Έχει βάλει ωραιότερα θέματα από πριν. Μου το φύλαγε. Σηκώνεται. Γεια σου, Αντριάννα. Γεια σας και πάλι. Πάμε να δούμε εμείς στη Ρωσία. Τα δύο πρώτα θέματά μας είναι από εκεί. Οι Ρώσοι ακολουθούν, ξέρουμε, το παλαιό ημερολόγιο. Είχαν λοιπόν θεοφάνεια χθες και είναι και εκεί παράδοση να μπαίνουν στο νερό. Βλέπουμε εδώ πέρα τον καθαγιασμό λοιπόν των υδάτων. Και οι πιο τολμηροί, γιατί βλέπουμε ότι έχει χιόνι γύρω-γύρω, βούτυξαν και στο νερό.